Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 27 του μηνός, 27 Μαρτίου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8. Σε πολύ λίγο στην παρέα μας ο φίλος μου ο Χαρίλαος Χαρίτων, που μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν βοήθησε η επικαιρότητα, είχαμε αρκετά γεγονότα, οπότε σήμερα θα έχουμε χρόνο να τα πούμε αρκετά με τον φίλο μου τον Χαρίλαο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Καβαδίας, στην παρέα μας όλοι εσείς φυσικά και ο κόσμος του Ηρακλή, τα χαιρετίσματά μας σε όλους, Ελλάδα, Ευρώπη, παντού, σε όλο τον πλανήτη που μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, μέσω του e-radio. Θυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοίξει και το mail μας, blueliberopapaki.yahoo.gr. Κοντά μας φυσικά ο μεγάλος μας χορηγός, το καφεμάγαζο, το οποίο καφεμάγαζο είναι κοντά στον επαγγελματία του καφέ. Ετοιμάζει το καφέ σας από το Α στο Ω, με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί ή γωνιά που σερβίρει καφέ. Χθες αναλωθήκαμε πάρα πολύ και με τους τόνους λίγο να ανεβαίνουν. Έτσι ήταν η επικαιρότητα και έτσι παραμένει, κυρίως στο ποδόσφαιρο. Είπαμε κάποια πράγματα βέβαια και για τα υπόλοιπα τμήματα, το τι έκανα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας σε αυτό το παιδί που στα 16 του χρόνια με το που ήρθε στον Ηρακλή έχει κάνει 2-3 πανελλήνια ρεκόρ και πρόσφατα πήρε και χρυσό μετάλλιο στους πολυεθνείς αγώνες της Αυστρίας, πανευρωπαϊκοί αγώνες. Μιλάμε για τον Γιώργο τον Ασπουγαλή, ο οποίος κάνει φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα και υπάρχει και ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου. Να τη διαβάσω. Χρυσή διάκριση για τον αθλητή του συλλόγου μας Γιώργο Ασπουγαλή και τον προπονητή Μίλτο Χαρτιά που συμμετείχαμε τα χρώματα της Εθνικής Πολυεθνής Αγώνης Αυστρίας. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής του συγχαίρει και του εύχεται καλή επιτυχία για τη συνέχεια των αθλητικών της υποχρεώσεων. Ο Γιώργος Ασπουγαλής την επόμενη εβδομάδα θα συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα με σκοπό να πάρει τη διάκριση για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μαρόκο. Ενώ 4-8 Ιουλίου θα ελάβει μέρος στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Εφήβων Νεανίδων στο Ελσίνκι. Πολλά μπράβο σε αυτό το παλικάρι. Και τώρα επί της ευκαιρίας για το κολυμβητικό τμήμα να πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία προσφορά από το κολυμβητικό τμήμα. Ακούτε εσείς οι γονείς που έχετε αγοράκια και κοριτσάκια, παιδιά 4-5 ετών, εκείνες τις ηλικίες 4-6. Για όλο τον Απρίλιο οι προπονήσεις θα είναι δωρεάν για όσους γραφτούν τώρα. Έχουμε σήμερα, πόσο έχουμε Βασίλη μου, 27 του μηνός, προλαβαίνετε. Για όλο τον Απρίλιο δωρεάν και μπορείτε να απευθυνθείτε στο κολυμβητικό τμήμα του Ηρακλή. Για οποιοδήποτε πληροφορίες, τηλέφωνα κτλ. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν και μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, για το κολυμβητικό τμήμα από 4-6 ετών, δωρεάν θα είναι όλος ο μήνας ο Απρίλιος. Και τι να πρωτοπούμε τώρα. Είναι πάρα πολλά, αλλά επειδή εχθές έκανα ένα μεγάλο μονόλογο, η αλήθεια είναι, για αρκετά λεπτά της ώρας, μέχρι να δώσω το δεύτερο μισό της εκπομπής πάσα στον Τάι που κάναμε ωραία κουβέντα εδώ. Σήμερα θα ξεκουραστώ, θα με ξεκουράσει ο φίλος μου ο Χαρίλαος Χαρίτων που είναι τώρα στην γραμμή μας. Χαρίλαε μου, τι γίνεται? Καλώς τα παιδιά, τι γίνεται, καλά? 3-0. Έτσι δεν λένε? Ορίστε, ναι, γι' αυτό γελάω, για τα πετυχημένα. Ναι, καλώς τα παιδιά. Πάλι τρίποντο ο Τσούκας πριν από λίγο. Πάλι? Τι, το βλέπεις με Μαντουλίδη? Δεν το βλέπω. Ναι, πόσο είναι, ενημέρωσε εμάς. Ναι. Πόσο είναι? Υπάρχει ένας παράξενος συνδυασμός σε αυτή την ομάδα, ενώ έχει ένα εξαιρετικά ταλαντούχο παιδί στην περιφέρεια που είναι στο χέρι του να αφήσει εποχή στο ελληνικό μπάσκετ όπως ο Τσούκας. Και χαίρομαι που αυτό το παιδί, επειδή υπάρχουν playmakers στην ομάδα και επειδή αυτός είναι καλός scorer, άρχισε σιγά σιγά να παίζει στο 2, στη θέση 2, που του ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν έχει ψηλούς. Δεν έχει ψηλούς όχι μόνο σε ποιοτικό επίπεδο να κάνουν τη διαφορά, δεν έχει ψηλούς κυριολεκτικά. Το εφηβικό του Ηρακλή αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία έχει παίκτες κάτω των 2 μέτρων. Γιατί δεν μου λες πόσο είναι? Άπαντες.
Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές όταν χρειάζεται να πάρει ακόμη και δύο παίκτες από το εφηβικό προπονητή της πρώτης ομάδας, βλέπουμε να παίρνει κοντούς, να παίρνει τον Τζούκα, να παίρνει τον Κάτσιο. Περισσότερο, τώρα λεπτομέρειες είναι αυτά. Τα παιδιά ας εκπαιδεύονται, ας υπάρχει ακαδημία, ας υπάρχει παραγωγική διαδικασία και όλα καλά. Ναι, έχουμε πολλά να πούμε γιατί... Δεν μου λες, μ' ακούς. Σε ακούω, ναι, τώρα σε ακούω. Σε ρώτησα δύο φορές πόσο είναι το σκορ και δεν μου είπες. Δεν άκουσα. Δεν ακουγόταν καθόλου. Για πρόσεξε το λίγο, σήματά μου δυνατά καθαρά. 1-2. 9, 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 1-2. Πόσο είναι, πόσο, 5? Μήπως δεν ακούγομαι και εγώ τώρα. Δεν άκουσα τι είπες. Όντως. 9-9. 5 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Πριν σου δώσω πάσα για όλα αυτά που έχουμε, που είναι πολλά να πούμε, να διαβάσω ανακοίνωση από αυτόν τον μυθύρα 10 που την έχω μπροστά μου, γιατί δεν την διάβασα. Τελευταίος αγώνας για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και μετά μπαράζ. Κάποιοι δεν πιστέψανε σε αυτή την προσπάθεια και κάποιοι είχαν αμφιβολίες που με τον καιρό εξαλείφθηκαν. Πολλοί μείνανε για μία ολόκληρη χρονιά με την πίκρα της προηγούμενης σεζόν, με την αηδία που είδαμε και αντιμετωπίσαμε, με το αστυνομοκρατούμενο Καφτανζόγλιο, με τους μπράβους να σου λατσάνουν δεξιά και αριστερά, με τα αλυσβερίσια του Καναδού με τον Ρώσο και μία οργή που δεν πρόκειται να σβηστεί ποτέ μέσα από την ψυχή του καθενός. Ο Ηρακλειδέας έμαθε να βιώνει στο πετσί του την αδικία και έμαθε και πώς να την αντιμετωπίζει. Γι' αυτό και δεν θα ξεμπλέξετε ποτέ από εμάς. Στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος και στους αγώνες μπαράζ, όπου και αν αγωνίζεται αυτή η ομάδα, είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε παρόν και στείνουμε τα δικά μας ηρακλείδικα πάρτι. Το αξίζει αυτή η ομάδα, μα πρώτα απ' όλα το αξίζουμε όλοι εμείς, γιατί αυτός ο σύλλογος υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει και θα γιγαντώνεται κάθε μέρα γιατί υπάρχουμε όλοι εμείς. Ο κόσμος του Ηρακλείου από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Όλοι μαζί βγήκαμε στους δρόμους, όλοι μαζί τραβηχτήκαμε στα δικαστήρια και όλοι μαζί θυμώσαμε, στεναχωρηθήκαμε, αλλά μετά γελάσαμε, γιατί ξέραμε βαθιά μέσα μας πως εμείς τον ξέρουμε τον τρόπο και θα μας δούνε πάλι μπροστά τους. Και ο τρόπος είναι ένας, ότι μας ενώσανε περισσότερο από ποτέ, μας πεισμώσανε περισσότερο από κάθε άλλη φορά και πλέον βάζουμε τα θεμέλια να μην μπορεί να έρθει κανένα άλλο λαμόγιο και να αρχίσει να σουλατσάρει έτσι ελεύθερα ανάμεσα στην οικογένεια του συλλόγου. Αυτή την Κυριακή το γήπεδο πρέπει να βράζει, όλοι εκεί από νωρίς. Άντεξε η αγάπη μας ολόκληρο αιώνα, χαθήκαμε μέσα σε μια γαλάζια Βαβυλώνα. Για το ραντεβού στις 4 την Κυριακή Ηρακλής Εδεσαϊκός. Χάρη Λαέμ. Τη διάβαση. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Πού ξεκινάμε? Να ξεκινήσουμε από αυτό που έχω μεράκι να πω, γιατί δεν μπορώ, έχω αγανακτήσει. Έχεις μεράκι, σε χαλάω εγώ τα μεράκια. Ναι, είναι προσωπική επίθεση, είναι επίθεση κατά πρόσωπο, είναι επίθεση... Α, πήρες, με αυτό ξεκινάμε δηλαδή. Με αυτό ξεκινάμε, είναι επίθεση ad hominem, δεν μπορώ γιατί θέλω να το αναφέρω για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και που έχει μείνει ακόμα στη ρωματική εποχή. Αυτό καλό παιδί Ηρακλάκη είναι, δέθηκε με την ομάδα, ναι είναι Ηρακλάκη και τα λοιπά, να το στηρίξουμε, ναι γιατί όχι, να τον πάρουμε γιατί είναι... Λοιπόν, θα σου κάνω τα ερωτήματα, τα πολύ απλά. Παρακαλώ. Ο Ηρακλής κάθε 29 Νοεμβρίου έχει γενέθλια. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε, μ' αρέσει αυτό, συνέχισε, μ' αρέσει. Ναι, αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι γεγονός ότι είναι ανταγωνιστής του Βόλου, στα μπαράζ, έτσι δεν είναι. Σωστά. Στο Βόλο παίζει ο Γκαρσία, έτσι δεν είναι. Ο Πίτου Γκαρσία, σωστά. Θαυμάσια, πάρα πολύ. Ρώταμε, είμαι έτοιμος, ρώταμε. Ναι. Δεν μπορεί να ευχηθεί για τον Ηρακλή χρόνια πολλά, τουλάχιστον φέτος, έτσι δεν είναι. Λόγω του ότι είναι στον ίδιο όμιλο και σε αντίπαλοι. Άλλη χρονιά. Όχι. Θαυμάσια θα έλεγα. Όχι. Υπήρξε όμως πάρα πολύ όμορφα και χαριτωμένα ανάρτηση του συγκεκριμένου παίκτη για τα γενέθλια τα πρόσφατα του Άρη, για την ομάδα, με θερμά λόγια, που έπαιξε, που αγαπήθηκε, που έκανε, αλλά επειδή είναι και 25 Μαρτίου, χρόνια πολλά και για την Ελλάδα, για τη χώρα που μου έδωσε την ευκαιρία πριν από 10 χρόνια, ναι, να έρθω εδώ και να κάνω καριέρα και να παίξω ποδόσφαιρο. Για τη χώρα, Εκτός, συγγνώμη Γιώργο μου, αν του την έδωσε ο Σκίμπε με την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Ή αν του την έδωσε ο πρωθυπουργός που είχαμε πριν 10 χρόνια, ποιος ήταν. Δεν ξέρω φίλε. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη, όλα αυτά τα λέω γιατί ναι, δεν πρέπει να δαινόμαστε με παίκτες. Είναι το ίδιο παιδί το οποίο πριν από λίγο καιρό όταν ακούγονταν ότι θα έρθει στον Ηρακλή έγραφε στο
στην ίδια σελίδα, στην ίδια προσωπική του σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα, ότι όλα θα γίνουν, μην ανησυχείτε, τον Ηρακλή τον έχω στην καρδιά μου κτλ. Και μόλις είδα ότι δεν έγινε τίποτα, γιατί ο Ηρακλής δεν είχε δικαίωμα απόκτησης παικτών εκείνη την περίοδο τελικά, δικαίωμα μεταγραφών, σιγά σιγά... Να συμπληρώσω και το άλλο περί Κορέας. Ορίστε. Να συμπληρώσω και το άλλο περί Κορέας. Βεβαίως, αυτό είναι δικό σου, δεν το ξέρω εγώ, το ξέρεις εσύ. Δήλωσή του ήτανε και, ναι, ναι, και δήλωσή του δημόσια και αυτό που λέμε από το περιβάλλον του που άφησε να εννοηθεί, να διαρρεύσει κτλ. Ότι έπαιζε στο πρωτάθλημα της Κορέας, δεν θυμάμαι τώρα Σεούλ που ήταν ακριβώς, και ότι έψαχνε να βρει κάποιους με πολλά λεφτά να έρθουν να πάρουν τον αγαπημένο του Ηρακλή. Ναι. Επιχειρηματίες. Και μάλιστα εκείνο το θέμα μηντιακά είχε παίξει 2-3 μέρες. Δηλαδή υπήρξε στην επικαιρότητα. Ειδησιογραφικά να το πω. Σε site κτλ. Αγαπητέ μου φίλε, εγώ δεν κακίζω το παιδί για το γεγονός ότι έκανε αυτή την επικοινωνιακή πολιτική. Αυτό αισθάνεται ότι τον συμφέρει και τον εξυπηρετεί επαγγελματικά αυτό το διάστημα. Αυτό κάνει. Εγώ τα λέω όλα αυτά όχι για να επιτεθώ στο παιδί, αλλά για να καταδείξω προς τον δικό μας τον κόσμο ότι θα πρέπει να πάψει να είναι αφελής. Θα πρέπει να ξέρει ότι όλοι αυτοί που δένονται με την ομάδα και δηλώνουν Ηρακλειδείς και ότι ξαφνικά ανακάλυψαν την ιδέα του Ηρακλειδισμού και την ακολουθούν πιστά, το κάνουν γιατί αισθάνονται ότι εκείνη την περίοδο τους εξυπηρετεί. Εκείνη την περίοδο τους συμφέρει. Ναι. Η πραγματικότητα, να το πω έτσι Γιώργο, η πραγματικότητα σε αυτά τα αισθήματα των επαγγελματιών αθλητών αποδεικνύεται και αναδεικνύεται όταν σταματήσουν τον αθλητισμό. Σωστά. Πώς φάνηκε ότι ο Τάσος Κατσαμπής επέλεξε τον Ηρακλή? 38 παράδειγμα. Και μετά ναι, από το κρέμασμα των παπουτιών του μόνο με τον Ηρακλή ασχολούνταν ενώ έπαιξε και σε άλλες δύο ομάδες. 38 παράδειγμα είναι αυτό. Ναι. Μπορώ πώς να... φάνηκε ας πούμε ότι ο Κώστας Ηλιάδης είναι Ηρακλής ενώ έπαιξε και σε άλλες ομάδες. Ο Λάκης Παπαϊωάννου που ποτέ δεν ασχολήθηκε να κάνει δημόσιες σχέσεις με τον ΠΑΟΚ μόλον ότι είχε και ένα πέρασμα από τον ΠΑΟΚ. Θέλω να σου πω, τότε φαίνεται πραγματικά ποιος είναι ποιος. Εν ενεργεία ποδοσφαιριστή να δώσω νωρίτερα ένα... Νωρίτερα τον άγουν και τον φέρουν τα προσωπικά επαγγελματικά συμφέροντα της στιγμής. Σωστά. Τότε με τη Σεούλ που λες και εσύ, ναι, τα συμφέροντα του Πίτου ήταν Ηρακλής, έδειχαν προς τον Ηρακλή. Τώρα επειδή θεωρεί ότι ο Ηρακλής είναι κατεστραμμένος και ότι θέλει πολύ καιρό για να μπορέσει να απαντήσει, βλέπει πιο κοντά στο να κάνει δημόσιες σχέσεις με τον Άρη. Κατάλαβες, το βλέπει προς τα εκεί, προς εκείνη την κατεύθυνση. Αν του το επιτρέψουμε, αύριο μεθαύριο Γιώργο μου, θα ξανακάνει πάλι δημόσιες σχέσεις με τον Ηρακλή. Δεν φταίει το παιδί, το επαναλαμβάνω, το παιδί πολύ καλά κάνει. Το έχω γνωρίσει από κοντά, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, είναι πράγματι όπως λέγαμε και στα γραφεία της πάει σαν κορίτσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει να εξυπηρετεί και το επαγγελματικό συμφέρον του. Δεν είναι χαζός, επαγγελματίας είναι. Σε ακούω Γιώργο. Έχω ένα παράδειγμα αντίθετο με αυτό του Πίτου, εν ενεργεία ποδοσφαιριστή. Και λέγεται Τάι. Θέλω να πω ότι το έλεγε καιρό ότι θέλω να γυρίσω και γύρισε. Το έλεγε καιρό ότι συμπαθώ αυτή την ομάδα και ήρθε στη Γάμα Εθνική να παίξει. Δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Να το πω πολύ απλά. Και κάτι άλλο παράδειγμα, και ένα άλλο παράδειγμα μου θύμισες για ποδοσφαιριστές που έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο, που δεν είναι καν Έλληνες και λέγεται Φοφόνκα, έτσι. Δηλαδή, άσε, η αγάπη του άσε, για τον Ηρακλή, που δεν είναι, έχει κερδίσει στην μεταποδοσφαιρική του πορεία με τον Ηρακλή, δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Έτσι, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Όχι, 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 όχι. Και τον βλέπεις και χρόνια πολλά. Και αυτά και κείμενα και το ένα και το άλλο και συνεδέψεις, δηλαδή είναι καταπληκτικός. Και έχει κάνει και ακαδημία στην Ουρουγουάη με αλλά το όνομα Ηρακλή. Αν ο κάθε Έντερσον εξακολουθεί να είναι ενεργός, δεν θα πρέπει να τον πιστεύουμε. Και να μην πάμε μακριά, να πάμε σε έναν άλλον Βραζιλιάνο. Ο Χουάντερσον. Σπέβδουμε πολύ συχνά να πιστέψουμε αναρτήσεις του και δηλώσεις του. Όχι Χουάντερσον, όταν τελειώσεις το ποδόσφαιρο, ξαναμίλα για τον Ηρακλή. Ξανακάνε αναρτήσεις για τον Ηρακλή. Ναι. Τότε θα σε πιστέψω. Τώρα είναι να πας στον Απόλλωνα, μεθαύριο είναι να πας στη Λαμία, μεθαύριο είναι να πας στην Καλλιθέα.
Άστο τώρα, άστο τον Ηρακλή. Όσο είσαι στον Ηρακλή, ας είσαι θερμός και στα λόγια και στις πράξεις. Όταν φύγεις από εκεί, είσαι με την άλλη ομάδα. Άστα τώρα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι έχεις άδικο. Ναι, αυτό το τελειώσαμε. Πάμε στο ποδόσφαιρο που η πρώτη φάση αυτού του ποδοσφαιρικού θαύματος συνετελέστη. Μεγάλη υπόθεση, μην αρχίζουμε να τα λέμε όλα από την αρχή. Να κοιτάξει ο Ηρακλής να είναι ανάλογος και στα παιχνίδια, τα 6 παιχνίδια που θα δώσει και στα μπαράζ για να ολοκληρώσει το ποδοσφαιρικό αυτό θαύμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι πρώτες ενδείξεις που υπάρχουν είναι ότι πέραν της ομάδας του Βόλου που για πολλούς και όχι μόνο καθαρά αγωνιστικούς λόγους θα είναι δυνατά παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια με τον Βόλο. Ένας καλός Ηρακλής, όχι ένας Ηρακλής κακός, όπως ήταν σε ορισμένα παιχνίδια, ένας καλός Ηρακλής, τους άλλους δύο, όπως λέμε, τον Απόλλωνα Παραλιμνίου και τον Τηλικράτη Λευκάδας, τους έχει. Τους έχει. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί τα εισιτήρια είναι δύο. Ναι. Από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι θεωρητικά. Στην πράξη να δούμε τι θα γίνει. Χθες ο Τάι έλεγε... Χθες ο Τάι έλεγε ότι είναι σημαντικό όποιος και να είναι ο αντίπαλος να ξεκινήσουμε με νίκη, είτε είναι εντός και εκτός, γιατί θα στείλεις κατευθείαν το μήνυμα στους άλλους ότι μπαίνεις με τρεις βαθμούς. Γιάννη είναι... Γιάννη, καλά. 18-17 μπροστά ο Μαντουλίδης, τέλος πρώτης περίοδου. Ναι. Απλώς να σου πω ότι... Κάτι ήθελα να σου πω τώρα και αποσυντονίστηκα. Πάνω σε αυτό που είπα, που είπε ο Τάι. Για να ναι, το βασικό να πω. Ναι. Ένα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Κοντά είμαι, το τρώω. Δεν είμαστε σε καλό απόγευμα. Το τρώω. Τι να κάνω, είμαι πολύ κοντά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα με ακούς καλύτερα, δεν έχω κάνει κάτι. Εντάξει. Μπίλι, βάλε με λίγο παραπάνω εδώ, φτιάξε. Α, γίνεται. Δεν ξέρω. Ένα-δύο τώρα. Ωραία, πολύ καλύτερα. Εντάξει. Ναι. Μπίλι είναι αυτό, κάτι θα κάνει. Ναι, πολύ καλύτερα, πάρα πολύ. Μπράβο, σ' ακούω. Θα έχουμε διάλειμμα σε ένα πεντάλεπτο. Χορηγό ώρας θα έχουμε. Α, χορηγό ώρας, ναι. Έτσι που λες με το ποδόσφαιρο, αποδείχθηκε ότι τα κρίσιμα ήταν δύο σημεία σε αυτή την πορεία, έτσι στο τέλος, το κρίσιμο φίνις της κανονικής περίοδου. Το 0-0 στο Παλαιοχώρι που μας στεναχώρησε λόγω εμφάνισης συντηρητικής της ομάδας και όχι λόγω αποτελέσματος. Και η νίκη επί του Λαγκαδά. Αποδείχθηκε ότι το Παλαιοχώρι στο μόνο στο οποίο ποντάριζε ήταν ενδεχόμενο στραβοπάτημα του Ηρακλή με τον Λαγκαδά που ήταν άκρος ενδιαφερόμενος. Από τη στιγμή που είδα ότι ο Ηρακλής ξεπέρασε και μάλιστα με άνεση υγιεινού περιπάτου το εμπόδιο του Λαγκαδά, απελπίστηκε πλήρως και οδηγήθηκε το ίδιο στο δικό του στραβοπάτημα που καθάρισε την υπόθεση μια εβδομάδα νωρίτερα ώστε να προστατευτούμε από κάρτες, από τραυματισμούς, από φθορά και να δοθεί και η ευκαιρία στα παιδιά που θα χρειαστούν στα play-offs, στις χρυσές εφεδρίες, να δραστηριοποιηθούν. Ο Ρόβας βέβαια δεν ήθελε να βγει ποτέ. Δεν ήθελε να βγει. Ήταν προφανές ήθελε να κάνει... Αν μπορούσε να βάλει 17 γκολ θα τα βάζει. Όλοι μας, συγγνώμη, γιατί έκαναν ανθρώπινα παράπονα οι άνθρωποι του Φιλίππου Αλεξανδρίας. Ναι. Που συμπεριφέρθηκαν τόσο καλά στον Ηρακλή. Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο το έβλεπα κιόλας. Βλέπω... Δεν έπεσαν ρυθμοί, να τους δώσουμε να καταλάβουν και νομίζω ότι Γιώργο, οι άνθρωποι του ποδοσφαιρικού τμήματος τους το εξήγησαν ότι δεν ήταν θέμα του Ηρακλή αυτό, αλλά ήταν θέμα προσωπικό ενός παίκτη ναι. που έχει την φιλοδοξία να γράψει όσο περισσότερα γκολ μπορεί αυτή την περίοδο. Και έχει και ένα ρεκόρ που το έχει αγγίξει ήδη, γιατί 29 είχε ο προηγούμενος που έπαιζε στην Κηφισιά, που έπαιζε δεν θυμάμαι. Στην τρίτη εθνική κατηγορία που θέλει να το κάνει 30 τουλάχιστον και να το σπάσει. Στην κανονική περίοδο, δηλαδή θα υποστούμε το ρίσκο του Ρόβα και στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν το έχω δει αν είναι κανονική. Δεν ξέρω βασικά τότε που έπαιζε αυτός ο ποδοσφαιριστής σε αυτή την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική αν είχε μπαράζ. Δεν υπήρχαν play-off πρώτα. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν το έχω δει αυτό. Έχω δει μόνο τα 29 γκολ. Δεν ξέρω... Αυτό είναι κακό γιατί σημαίνει ότι θα τον φάει. Θα παίξει 90 λεπτό με τον Εντεσαϊκό. Θα τον τρελάνει. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι μετά υπάρχουν αρκετές μέρες. Δηλαδή ακολουθεί το Πάσχα. Να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα και θεωρηθεί καντεμιά. Όχι, μην το ανοίξεις. Ένας καλός τραυματισμός δηλαδή που θα κάνει. Κλείστο μου, ρε τώρα! Μην το ανοίξω, λέει. Φέρε, κλείστο. Όταν μου λες τέτοια πράγματα, τι να πω, ρε παιδί. Βρε, κλείστο. Όταν μου λες υπάρχουν 3 εβδομάδες. Ωραία, τον άνθρωπο, ρε του Θεού.
Ναι. Φύγε. Όχι, μην φεύγει. Μείνε, αλλά κλείσει το στόμα. Ναι, να σου βαρέσω εγώ μια φλάση. Ρε, τι άνθρωπο, δε φύγω. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα, εν πάση περιπτώσει. Βλέπω και την πρώην αθλήτρια του Ηρακλή τώρα στην τηλεόραση, την Κατερίνα Δαλάκα, τη φοβερή στη Βίστρια του Στίβου, το κορίτσι αυτό. Μη με στεναχωρείς με αυτά που λες. Τη θυμάσαι. Δεν είναι πρώην αθλήτρια του Ηρακλή επειδή έχει σταματήσει το Στίβο. Όχι, δεν έχει σταματήσει το. Είναι πρώην αθλήτρια του Ηρακλή, όχι πρώην αθλήτρια. Ναι, θέλω να πω ότι η επιλογή της είναι να μην είναι πλέον αθλήτρια του Ηρακλή. Έχει χρόνια που κατέβηκε στην Αθήνα. Έχει χρόνια που κατέβηκε στην Αθήνα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και από ό,τι ξέρω, δεν είναι σε αθηναϊκή ομάδα, είναι σε ομάδα της Πιερίας. Οπότε να τρώμε, να πίνουμε, να έχουμε και το νου μας. Ο Δημήτρης γράφει ότι έχει δίκιο. Η Νατάσα σου στέλνει την καλησπέρα της από την Νότια Ελλάδα και λέει ότι τις έλειψες. Καλησπέρα Νατάσα, να είσαι καλά και εσείς μου λείψατε, αλλά είναι τέτοιες υποχρεώσεις της γιορτής. Άιντε! Της εκπομπής του Γιώργου, πήγα να μπερδέψω το... Είχαμε πολλά, με τον Γιώργο πολλά. Και το έκανα γιορτής, το... ναι. Τι ωραίο, τι ωραίο. Που δεν μπορέσαμε την περασμένη εβδομάδα να τα πούμε και είναι φυσιολογικό, αλλά αν είμαστε γεροί, αν είμαστε εν ζωή, γιατί κανείς δεν ξέρει τι γίνεται από την έστειλη. Βέβαια, τι τον έχει πιάσει σήμερα με αυτά. Ναι, το καλοκαίρι, καλά, δεν βλέπεις κόσμο 45 άρια. Ναι, βλέπω, αλλά δεν χρειάζεται να το ακούω. Ξαφνικά να είναι εθνικίος παθών. Ρε, δεν χρειάζεται. Τι να κάνουμε. Ρε, τι θα... Πότε είμαστε εμείς. Θα βάλω χορηγόρας, πρόσεξε καλά. Ναι, βάλε ό,τι θέλεις. Να πω απλώς ότι όταν με το καλό καλοκαιριάσει και τελειώσει το μπάσκετ, να τελειώσει, να ησυχάσουμε και με το μπάσκετ έτσι όπως πήγαν τα πράγματα φέτος και φέτος, τελειώσει το βόλεϊ, τελειώσει και το ποδόσφαιρο, και μπούμε στη λεγόμενη νεκρά περίοδο στην ορολογία των αθλητικών δημοσιογράφων, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε ίσως και δύο φορές την εβδομάδα. Ο Κώστας από την Κοζάνη λέει καλησπέρα και στους δύο. Όταν με το καλό τελειώσουν όλα και είμαστε του χρόνου στην πιο πάνω κατηγορία, τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουν στη διοίκηση είναι να αξιοποιήσουν αυτά τα άτομα, Φοφόνκα κτλ. Τέτοια πράγματα που έπρεπε αυτά να γίνουν. Τα άτομα που? Τα άτομα? Φοφόνκα κτλ. Ναι. Τέτοια πράγματα που έπρεπε να γίνουν χρόνια τώρα στην ομάδα και δεν έχουν γίνει. Ραντεβού στο Καφτατζόγλιο την Κυριακή. Να ακούσουμε το χορηγό. Ακριβώς, ναι, και μισή. Ναι, ρίξε ένα χορηγό, μπίλι μου, και επανερχόμαστε. Χωρίς να θέλω να πω κάτι για τις υπόλοιπες γυναίκες που είναι αρκετές που μας ακούνε, δόξα τω Θεώ εδώ στην ώρα για μπλε, αρκετά ερακλάκια όσον αφορά τα θηλυκά, χαρί λαέ μου. Αλλά έχεις πει πάρα πολλές φορές ότι το αγαπημένο σου όνομα είναι το. Λία. Γράφει η Λία. Εγώ πάντως μετά το 3-0 βαρέθηκα και έκατσα. Όταν σε έχουν μάθει να είσαι στην τζίτα, δεν μπορείς. Κάτι παθαίνεις. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα. Δεν το κατάλαβα. Για ξαναπες το πάλι από την αρχή. Σε έχασα. Μετά το 3-0 βαρέθηκε και έκατσε στο καρεκλάκι. Α, για το παιχνίδι στην Αλεξάνδρεια. Ναι, δεν ήταν στην τζίτα σε σχέση με άλλα μάτσα, παιδί μου, που τα ζούσε πιο... Ναι. Όχι. Τρεις τελικοί έγιναν ένας. Όλη η υπόθεση ήταν το παιχνίδι με το Λαγκαδά. Τελειώσαμε. Ναι, σωστά. Σωστά. Ήταν προφανές αυτό. Όσο Γιώργο για αυτά που γίνονται με τη Λίγκα και τις διάφορες δηλώσεις και τις διάφορες μεθοδεύσεις που ακολουθούνται. Και ψηφοφορίες και το ένα και το άλλο. Ναι, ψηφοφορίες και όλα αυτά. Πραγματικά μου ήρθε στο μυαλό, πέρα από αυτούς τους φτηνούς λαϊκισμούς που εκδηλώθηκαν με το αν ο παππούς μου είχε καρούλια, δηλαδή αν μπορούσαμε να ξαναφέρουμε τον Ηρακλή στην Super League. Αυτά είναι ανέξοδα. Ναι. Ανέξοδα. Ξέρεις Γιώργο, να σου κάνω εγώ μια δήλωση τώρα. Κάνε μου. Αν ήμουν δισεκατομμυριούχος, θα χάριζα όλα τα χρήματά μου σε βαγή ιδρύματα και θα κρατούσα μόνο 1.000 ευρώ. Μπράβο σου, χαρίλαε. Έτσι, μου το είπες, μπράβο, Περίμενε, δεν τελείωσα. Αφελής. Περίμενε. Τον είδατε το χαρίλα ότι είπε. Τον είδατε. Πρέπει ακριβώς να του πούμε συγχαρητήρια του Χαρίλα, όπου αν είχε 3 εκατομμύρια δισεκατομμύρια πόσα θα είχε, έδινε ένα χιλιάρικο στους στοχούς. Μπράβο, Χαρίλε. Όχι ένα χιλιάρικο, θα κρατούσε ένα χιλιάρικο και τα υπόλοιπα θα τα έδινε. Συγγνώμη, ναι. Σε παρακαλώ. Θα κρατούσε ένα χιλιάρικο και τα υπόλοιπα. Μην μπερδευόμαστε εδώ μέσα. Όχι. Λοιπόν, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό με αυτά που ακούω, διαβάζω και τα λοιπά, για αυτά που κάνουν για τις μεθοδεύσεις. Δεν είναι και αν είχα τον Θανάση εκεί πέρα τον Κυλώνη θα ήταν πιο καλό να του το αναφέρω αυτό, γιατί είναι πιο βαθύς γνώστης, είναι μεγαλύτερος ρέκτης των
ελληνικών ταινιών, εσύ λίγο πιο επιδερμικά. Τώρα μη με προσβλένεις που λένε ο φίλος μου, μη με προσβλένεις. Δεν είσαι τόσο πολύ. Για πες, για πες να δω αν θα το βρω. Τον Ηλία του 16ου τον θυμάσαι με τον Χατζηχρήστο. Το είχε προχθές στην τηλεόραση. Α, δεν ξέρω, λοιπόν. Πάλι, ναι. Μέσα στο σενάριο είναι ότι μια φτωχή υπερετριούλα την κατηγορούν ότι έκλεψε κάποια κοσμήματα για να κρύψουν τις πομπές τους ένα πλούσιο ζευγάρι το οποίο την είχε υπηρέτρια. Ναι. Αλλά αυτή η υπηρετριούλα είχε ως προστάτη έναν ξάδερφο, τον Πανάγο, ο οποίος ήταν 2 μέτρα και ντουλάπα. Ναι. Και όταν την είχαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα, κάθε φορά που στην ανάκριση έβεσκε τα σκούρα, φώναζε «Πανάγο!» Και ο Πανάγος τους έπαιρνε όλους αμπάριζα, άνοιγε τις πόρτες, έμπαινε μέσα στο γραφείο του διοικητή εκεί και τα έκανε γιάγμα όλα. Λοιπόν, αυτό μου έρχεται στο μυαλό, δηλαδή να μπει ένας Πανάγος μέσα εκεί όταν είναι όλοι μαζί και να τους πάρει καροτσάκι όλους, τρέιλερ. Τρέιλερ να τους πάρει όλους. Να τους πάρει και το άλλο που λες. Με την υποκρισία τους, κρακ. Με τα ψέματα, με τη διαπλοκή τους, με τις λυκοφιλίες τους, που μαλώνουν και τώρα εσχάτως αποφάσισαν να πιάσουν και το όνομα του Ηρακλή στο στόμα τους για λαϊκισμό, για να κάνουν φτηνό, ανέξοδο και εκ του ασφαλούς λαϊκισμό. Να σου πω εγώ αν υπήρχε πραγματική πιθανότητα να επιστρέψει ο Ηρακλής στη Super League, αν θα έκανες αυτή την τοποθέτηση. Να μου πω εγώ εμένα αν θα έκανα τη δήλωση ότι αν κερδίσω, αν γίνω δισεκατομμυριούχος, θα τα μοιράσω όλα σε ευαγή ιδρύματα, αν θα την έκανα αυτή τη δήλωση εφόσον ήξερα ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνω εκατομμυριούχος. Με αντιλαμβάνεσαι, με πιάνεις. Σε πιάνω. Έναν Πανάγο χρειάζονταν. Δηλαδή πόσες φορές μου ήρθε και εμένα να φωνάξω Πανάγο, ας πούμε. Πώς φώναζες δηλαδή, το καλοκαίρι ομάδες. Δεν του ήρθε. Ναι, δεν του ήρθε. Εν πάση περιπτώσει, να τους αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Απλώς να καταλάβουν ότι δεν τσιμπάμε. Και πολύ κακός για την προσωπική μου άποψη, στεναχωρέθηκα ναι. Που άκουσα ανώτατο, το ανώτερο δεν μπορεί να υπάρξει διοικητικό στέλεχος του ποδοσφαιρικού Ηρακλή να τσιμπάει σήμερα το μεσημέρι. Δεν άκουσα. Ναι, με στεναχώρεσε. Γενικά αυτό το πράγμα, αποφεύγω συγκεκριμένες εκπομπές να τις ακούω. Ας ελπίσουμε... Τις και καλά ενημερωτικές εννοώ. Ναι, ναι, ότι... Ναι, τοποθέτηση... Όχι όλες. Υπό όχι την έννοια όλες. Ότι είναι αυτή η τοποθέτηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δεν λέγεται από παράγοντα του Ηρακλή. Συγγνώμη Γιώργο. Δεν έχω ιδέα για ποιον ναι, λες. Ναι αγόρι μου, ναι αγόρι μου. Ότι η τοποθέτηση είναι προς την καλή, προς τη σωστή κατεύθυνση. Εντάξει, αλλά okay. Να δούμε αποτελέσματα και όχι έτσι. Όπως επίσης, συγγνώμη Χαρίλα, τώρα το εκμεταλλεύομαι. Ναι. Δεν δίνω σημασία για τον Χ Κούγια, για τον Ψι Κούγια. Πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους για μένα πιο πολύ φταίνε αυτοί που τους βγάζουν στις εκπομπές παρά αυτοί, γιατί αυτούς τους ξέρουν. Συγγνώμη, την ομή ειλικρίνεια από πότε πρέπει να την ποινικοποιήσουμε, ρε Γιώργο. Ο άνθρωπος ήταν ειλικρινέστατος. Είπε ότι δεν με συνέβη. Ναι, αλλά είπε και χοντράδες του στήλου του Ηρακλής έστεινε μάτς πέρυσι και τα πήρε τρένα και αεροπλάνα. Και τώρα προσπαθεί να δικαιολογήσει. Ναι, ας έρθει ένας εισαγγελέας όμως να τον καλέσει, αν έχει guts, να τον καλέσει να αποδείξει αυτά που λέει για στημένα παιχνίδια. Όχι, πραγματικά δεν είναι να ασχολούμαστε, αλλά είπε και μία αλήθεια, σου λέω. Ότι... Η αλήθεια είναι για το συμφέρον, ότι ψηφίζω. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε και το λέμε τόσα χρόνια, αλλά τι μας λέγανε ότι είμαστε γραφικοί. Ο συνεταιρισμός αυτό είναι. Είναι ένας πραγματικός συνεταιρισμός. Θέλω πάνω σε αυτό και να το κλείσουμε και να πάμε στα πιο έτσι και ανώλευκα, άκρος και ανώλευκα και με τα υπόλοιπα τμήματα. Θέλω να πω ένα παράδειγμα και θέλω να το πω τελευταία φορά γιατί αυτό το πράγμα από χθες με έχει κουράσει πάρα πολύ. Επειδή ακούω αρκετές γνώμες να λένε πώς το λένε, σας πείραξε η αρνητική ψήφος, τώρα σας πειράζει και η θετική κουβέντα. Και λέω το εξής. Είναι ένα παλικάρι το οποίο έχει κάνει ένα λάθος να αγοράσει ένα μανταρίνι και να μην το πληρώσει. Ένα μανταρίνι. Και βρίσκονται άλλοι 14, όλοι τους μαζί κρατάνε από 2 πριόνια και ενώ θα έπρεπε αυτό το παλικάρι που δεν πλήρωσε το μανταρίνι να μπει φυλακή για 1 μήνα, λέμε τώρα, πήρανε και αυτοί οι 14 οι παλικαράδες τα 2 τους τα πριόνια και του κόψαν και τα 2 πόδια. Έρχεται τώρα ένας από τους 14, που κι αυτός πριόνιζε,
δεν κοιτούσε και αυτός το πριώνιζε με το χέρι του και έκοβε το πόδι. Έρχεται λοιπόν ένας από τους 14 και λέει και πάει στη μην μαμά... Μην το πληρώσεις Γιώργο, γιατί δεν είναι έτσι, να σε βοηθήσω προς τη σωστή κατεύθυνση. Περίμενε, περίμενε, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Μην το πεις αυτό, δεν είναι έτσι. Δεν τελείωσα, δεν τελείωσα. Μπορεί να συμφωνήσεις με αυτό που θα πω. Και έρχεται λοιπόν αυτός από τους 14 που έκοψε και αυτός με το χέρι του το πόδι, τα πόδια τα δύο, και λέει τι καλά θα ήταν να μην του... το πεις τεχνητά, δεν είναι σωστός, δεν είναι σωστή παρόη η μεταφορά. Όχι, σου. Όχι, δεν θα πω τεχνητά. Να ξανακολλήσουμε τα ίδια. Μπράβο, πόδια. Αυτό θα έλεγα. Α, μπράβο. Αυτό μπράβο, θα έλεγα. Τι καλά θα... Γιατί το τεχνικό δεν είναι πόδι. Επειδή το τεχνικό μπορεί να γίνει, κατάλαβες, ενώ αυτό που λέει δεν γίνεται. Μπράβο, τι καλά θα ήταν να πάρουμε τα πόδια που τα έχουμε κάπου παρατημένα που τα κόψαμε και να του τα ξανακολλήσουμε. Αχ, τι ωραία μου τα εξηγείς. Εκατομμυριούχε χαρίλαε μου που θα δώσεις τα λεφτά σου. Ναι. Αυτό είναι το παράδειγμα. Ακριβώς. Είναι ο λεγόμενος, είναι στο συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Το αναφέρει ως δεύτερο είδος υποθετικού λόγου του μη πραγματικού. Αυτό που λέγαμε πιτσιρικάδες, αν ο παππούς μου είχε καρούλια. Ναι. Δεν έχει. Τι καλά να μπορούσα να ξαναβάλω τα πόδια του παιδιού σου, αυτός που τα πριώνησε. Πολύ ωραία. Γιατί ξέρει, το λέει ανέξοδα, το ξέρει ότι από τη μία θα γίνει αρεστός και θα κερδίσει, ενώ όλοι τον βρίζουν που κόψε του παιδιού τα πόδια. Και από την άλλη δεν πρόκειται να βρεθεί στη δύσκολη θέση να τον ξαναέχει τον άλλον με τα πόδια. Είναι ο εκ του ασφαλούς λαϊκισμός, ο φτηνός, ο εμετικός λαϊκισμός. Πάμε παρακάτω, μην ασχολούμαστε άλλο. Πάμε παρακάτω. Όσο δεν υπάρχει πανάγος, θα συνεχίζουν να τα κάνουν αυτά αυτοί οι άνθρωποι. Πανάγο. Ναι, όσο δεν υπάρχει. Αν μπορεί και ο Βασίλης που είναι μεγάλος μάγκας, δηλαδή... Εμένα ο Βασίλης μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι από αυτούς τους μποέμ τύπους, τους έτσι τους φαινομενικά βαρύς με ψιλογιώτα στο επιθετικό δηλαδή, που είναι τα καλύτερα παιδιά αυτά. Έτσι δεν λέει πολλά, είναι ολιγόλογος, είναι εύστοχος, είναι εύθετος. Είναι τι είναι, τι είναι, περίμενε ρε Χαρίλαε πάλι, περίμενε. Το τελευταίο τι είναι, ναι. Τι είναι. Εύθετος. Εύθετος, ό,τι λέει είναι σωστά τοποθετημένο. Είναι εύθετος. Πώς λέμε εύθετο χρονικό διάστημα. Εντάξει, Βασίλη η Καβαδία. Το χρονικό σημείο που γελάς. Ο Βασίλης ο Καβαδίας γελάει τώρα. Δεν ξέρω γιατί γελάει. Ναι, είναι πάρα πολύ χαριτωμένος. Πάρα πολύ χαριτωμένος. Γελάει γιατί έτσι θεωρώ ότι είναι. Ότι είναι εύθετος. Βοηθάει και ο τόνος της βωνής του που είναι τενορίστικος. Πολύ ωραίο. Ο Βασίλης είναι εύθετος. Αν ψάξει να μας βρει εκεί το σημείο από ναι. Τον Ηλία του 16ου. Βασίλη, βρες λίγο τον Πανάγο. Που η κοπελίτσα φωνάζει συνέχεια Πανάγος και ο Πανάγος. Από τον Ηλία του 16ου που η κοπελίτσα φωνάζει Πανάγο. Το εκείνο το θηρίο εκεί που φωνάζει. Στην ανάκριση. Στο αστυνομικό τμήμα ή την υπηρετριούλα και φωνάζει Πανάγο. Αν το βρει ο Βασίλης, θα είναι εύθετος. Πάντοτε είναι. Και να μην το βρει, δεν χρειάζεται, θα κρυθεί από αυτό η ευθεσία του. Θέλεις να σου στείλω τώρα χαιρετίσματα από κάπου. Ναι, βεβαίως. Από τον Θόδωρο που μας ακούει από το Τέξας. Αυτό είναι. Αυτό χίλια χρόνια Ηρακλής, χαιρετίσματα στο Χαρίλα. Έχει μεταφορές και έχει και κατάστημα, ε. Αυτό είναι, ναι. Και μας ακούει από το Τέξας. Δεν είναι ωραίο που μας ακούει από το Τέξας τώρα, ακούει ώρα για μπλε από το Τέξας. Καταπληκτικό, τεχνολογία. Ναι. Και παλιά λέγαμε όλη η πόλη μια παρέα από περίμενε, περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Μια πόλη μια παρέα. Άκου λίγο τον Πανάγο. Για άκου. Ναι. Πανάγο! Άντραγο. Αυτό. Αφήστε τον. Ξανά. Από την αρχή. Αυτό. Καλά, θα στα δω. Μπράβο! Άραξε μου, τέταρφος. Πανάγο! Μπράβο! Πανάγο! Αφήστε τον, λέει, αφήστε τον. Πώς φώναζε ο άλλος φρουρά. Εμείς θα έχουμε τον Πανάγο. Αχ, να σε καλά. Τον οποίο Πανάγο, άμα τον δεις... Ναι, αλλά οι άλλοι όμως, οι άλλοι σκιάζονται και λέει η φωνή, αφήστε τον. Ναι. Ο Πανάγος είναι μια κλασική ντουλάπα μέσης ηλικίας. Και σε άλλες ταινίες πρέπει να έχει παίξει αυτός. Πώς, έχει παίξει σε εκείνη το ζητείτε ψεύτης με τον Ηλιόπουλο και τον... Άνα, μπράβο, που περίμενε να ρουσφέτει. Ναι, που περίμενε να ρουσφέτει. Ο Μέγος και κάνει το Παλικαρά, είναι ο μπράβος του βουλευτή Φερέκη. Που περίμενε ρουσφέτη, καλά θυμάμαι. Που περίμενε ρουσφέτη και μπαίνει μέσα αυτός και του λέει με εξαπατήσατε και τα λοιπά. Που ήθελε να βάλει ένα ξάδερφό του... Το
στο ψέμα και τον βγάζει και φιλενάδα κιόλας. Και πήγε ο Βέγκος, ναι, που ήταν ο μπροστάρης. Ναι. Γιατί ναι, είχαν τάξει σε αυτόν εδώ τον ξάδερφό του να τον διορίσει κάπου βουλευτής. Ναι. Και ναι, ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος έλεγε ναι, αύριο θα διοριστεί, αύριο. Που μιλούσε από το τηλέφωνο με το κομμένο καλώδιο. Ναι. Εξαιρετικά. Όχι, για να μην λες ότι δεν ξέρω από ελληνικό κινηματογράφο. Καλώς είσαι, αλλά δεν παραδέχεσαι ότι ο Θανάσης είναι ακόμη καλύτερος. Είναι πολύ καλός. Θανάσης είναι σε επιστημονικό επίπεδο κινήτρια. Ειδικά Χατζηχρήστο και Βέγκο τα ξέρει όλα, ναι. Φάρση. Ναι. Λοιπόν, ναι, Πανάγο, άστα όλα αυτά, πάμε σε κανένα άλλο. Κάτι πήγαινες να πεις, τι. Εγώ θέλω να σου δώσω πάσα για τις αγωνιστικές επιτυχίες. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο η πρώτη θέση, το είπαμε. Το βόλεϊ που μπήκε τετράδα, άσχετα αν... Συγγνώμη ρε Γιώργο, να σου πω αυτό. Ναι. Στο ποδόσφαιρο μου θύμιζε, δεν ξέρω, εσύ είσαι και μικρός. Μια δεκαετία νεότερος και δεν ξέρω αν τα ζήσατε αυτά στην Αλάνα. Πρώτα απ' όλα ως παιδάκια προλάβατε να παίξετε στις Αλάνες. Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Μπράβο. Λοιπόν, όταν ήταν καμιά ομάδα πιο αδύναμη από εμάς τα παιχνίδια της Αλάνας, δεν προσπαθούσαμε για να την πείσουμε να παίξει μαζί μας, για να την ξεφτυλίσουμε βέβαια μετά, αλλά να μην χάσουμε το παιχνίδι. Ναι. Τη λέγαμε, ελάτε θα παίξουμε και ξεκινάτε με 2 γκολ αβάντζο. Και 3 δύναμη. Και τι ωραία που με νιώθεις, πολύ το χαίρομαι. Λοιπόν, δύναμη και 3, τι ψέματα σου πω. Θαυμάσια θα έλεγα λοιπόν και πάλι θαυμάσια. Αυτό ακριβώς έκανε ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό που έγινε να είναι εντελώς ανοργάνωτος, χωρίς υλικό, χωρίς διοίκηση. Μην ξεχνάμε ότι η διοίκηση ήρθε με τα γενέστερα του προπονητή και της αρχικής. Ναι, κατέβηκε ομάδας, η ομάδα, έτσι. Έκανε προπονήσεις και μετά συμπληρώθηκε. Ναι. Και γι' αυτό και το λέω μια ατάκα μόνο λέω και το κλείνω γιατί δεν είναι ώρα για εσωστρέφεια. Γι' αυτό και έγινε το λάθος που... Από την αρχή δεν θέλαν το συγκεκριμένο προπονητή, συγκεκριμένοι άνθρωποι και δεν το κόψαν από τότε το πράγμα. Έπρεπε να το κόψουν από τότε και να αναλάβει από νωρίς ο Σπύρος Μπαξεβάνος. Δεν χρειαζόταν να το φτάσουν μέχρι εκεί. Έπρεπε να πούνε ότι εμείς δυστυχώς εδώ σε βρήκαμε. Αν ήταν να επιλέξουν εμείς προπονητή δεν θα σε θέλαμε. Ναι. Και τελείωσε η υπόθεση. Ναι. Πάμε παρακάτω, θα πω. Λοιπόν, αγωνιστική επιτυχία του... Τους έδωσε λοιπόν ο Ηρακλής αυτό το αβάντζο με όλες αυτές τις αδυναμίες του και όμως τους πέρασε στο τέλος. Και ότι κάθεσε τόσο καιρό ο Άρης Παλαιοχωρίου στην πρώτη θέση ήταν εντελώς επίπλαστο. Οφείλονταν στο αρχικό πρόγραμμα που τον ήθελε να κάνει. Περίμενε λίγο να το σημειώσω αυτό. Επίπλαστο. Ναι, στο τέλος της κανονικής περίοδου, την τελευταία αγωνιστική. Δύο λέξεις έχουμε σήμερα. Η δεύτερη είναι το επίπλαστο. Προχώρα. Ναι. Λοιπόν, προχωράω εγώ. Βόλεϊ, επιτυχία τετράδα. Πρωτάθλημα. Ναι. Διάκριση. Ναι, αν και απειλήθηκε πάρα πολύ ο Ηρακλής. Στα κρίσιμα παιχνίδια, από ποια άποψη, ότι είναι από το δεύτερο γύρο και μετά αυτό που λένε όλοι όσοι γνωρίζουν βόλεϊ, αποδείχθηκε στα πράγματα, ότι ήταν άκρως ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Μπορούσε να σε κερδίσει εδώ μέσα ο Εθνικός, ναι, το Αιγίνιο, και να πας εσύ και να κερδίσεις μέσα στο Φοίνικα Σύρου. Ναι. Τέτοιο πράγμα. Ο Ηρακλής έχασε βαθμούς. Αυτό πάνω λίγο να το πληρώσει ο Ηρακλής. Έχασε βαθμούς από Αιγίνιο και Εθνικό, βέβαια. Ορίστε. Εδώ μέσα λέω, έχασε βαθμούς από Αιγίνιο και Εθνικό Πειραιώς. Ναι. Γι' αυτό και αναγκάστηκε και πήγε σε πάρα πολλά τα e-break. Ευτυχώς τα περισσότερα ήταν επιτυχημένα. Και έχασε βαθμούς βέβαια από τη διαδικασία των tie breaks. Και κίνδυνευσε. Αλλά κράτησε αυτή τη θέση που τηρουμένων των αναλογιών με τη χρονιά που βγάζει η ομάδα. Είναι σαν να πήρε το πρωτάθλημα ήδη. Μεγάλη Τετάρτη, 6 το απόγευμα, Μίκρα. Το πρώτο παιχνίδι, ο τέταρτος με τον πέμπτο, δηλαδή ο Ηρακλής με την Κηφισιά, στις 6 το απόγευμα. Στις 2 νίκες είναι. Ναι. Για να μπει τετράδα και μέσω των play-off, έτσι. Γιατί καλά λέμε τώρα για την τετράδα, αλλά πρέπει να έχει και συνέχεια αυτό το πράγμα. Έτσι, να κάνει 2 νίκες με την Κηφισιά, να είναι στην τετράδα μετά να συνεχίσει. Θα είναι καλό. Θα είναι καλό. Αλλά και ό,τι έγινε μέχρι τώρα είναι πραγματικό θαύμα. Και εδώ, ναι, όπως το ποδόσφαιρο. Ναι. Και εδώ. Το μπάσκετ δεν. Κέρδισε βέβαια. Το μπάσκετ δεν. Το συζητάμε. Ας το αφήσουμε, δεν. Έχεις ξενερώσει πάρα πολύ, δεν πειράζει. Ένα κομματάκι. Το μόνο καλούτσικο και παρήγορο είναι ότι επιτέλους μετά από πολύ καιρό είχαμε μία εμφάνιση από πρώτης γραμμής παίκτες που τους περιμέναμε από την αρχή της χρονιάς να είναι ηγέτες μας. Να είναι καλή, όπως ο Κώστας Καγκαρούδης, ναι. Ήταν καλός στο παιχνίδι με τον Εθνικό, πάρα πολύ καλός. Αυτός έπρεπε να είναι σε όλα τα παιχνίδια, για να είναι και διαφορετικά τα αποτελέσματα.
Σωστά. Είχαμε την επιτυχία του εφηβικού στο βόλεϊ, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ναι. Ναι, αλλά κάνε ένα σχόλιο, θα στα πω όλα τώρα. Τι, έτσι θα σας αφήσω. Για το βόλεϊ, λες, για το εφηβικό. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ναι. Ναι. Εξαιρετική επιτυχία. Η υποδομή συνεχίζει να είναι παραγωγική. Και αυτό είναι χέγγιο για το μέλλον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής, αν δεν είχε τον Τζιουμάκα, δεν θα μπορούσε να καλύψει το κενό που άφησε ο Ριζόπουλος. Γι' αυτό και θυμήθηκε ότι ήθελε να φύγει από τον Ηρακλή. Τώρα που λες Τζιουμάκα, και δικαιώνεται για την επιλογή του, παίζει play out έτσι, με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, τέλος πάντων. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν το έκανε. Γι' αυτό το έκανε, γιατί τον πόλεμο για οικογένεια. Ναι, 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 τα είπαμε. Και πάλι σε επάνω στο γεγονός ότι Ηρακλής έχει οικονομικά προβλήματα. Ναι, τον έχουμε ξεχάσει. Τον έχουμε ξεχάσει γιατί ο Στέλιος είναι τόσο καλός, ο Τζιουμάκας, που τον έχουμε ξεχάσει. Και ναι, πάνω... ναι, αν ο Τζιουμάκας είχε που έχει ακόμη μέλλον για να βελτιωθεί και στην υποδοχή, θα ήταν, θα πήγε παρασάγκας σούπερ, από την σούπερ, αγωνιστική σούπερ ποιότητα του Ριζόπουλου. Και εδώ είναι η αιτία, ο Τζιουμάκας, ο Μπουράκης και ο Μπαμπαλιούτας είναι η αιτία που η ομάδα κλάταρε με τον ΠΑΟΚ, έτσι, τελευταία αγωνιστική. Γιατί ήταν τελείως απροπόνητη. Δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση χωρίς κανένα λίμπερο, γιατί τρεις μέρες έλειπαν και τα δύο λίμπερο. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Έλειπε και ο Μπαμπαλιούτας και ο Μπουράκης, έλειπε και ο Τζιουμάκας. Ήταν κουρασμένος γιατί έπαιξε βασικός και τα τρία παιχνίδια. Ήταν απροπόνητη η ομάδα. Η ομάδα πήγε με δύο προπονήσεις. Όταν λέμε προπονήσεις, ναι, με όλα της τα στελέχη. Δευτέρα και τρίτη. Δευτέρα και τρίτη. Ναι. Όλες οι υπόλοιπες μέρες ήταν χωρίς λίμπερο. Φαντάσου. Δεν γίνεται. Είναι, mm, είναι σαν να κάνεις προπονήσεις τρεις μέρες χωρίς τερματοφύλακα. Γίνεται. Ακριβώς, ναι. Όπως το είπες. Α, βάζεις τον Γκιζέλη. Φωτάρας μια μεγάλη επιτυχία μια και το κυριότερο είναι το παραγωγικό. Δεν είναι μόνο σε αυτό το επίπεδο. Δεν μετράει και ο τίτλος, γιατί ξέρεις, αυτά είναι ένας κύκλος. Είναι αλληλένδετα. Ο τίτλος φέρνει και άλλα παιδάκια στην υποδομή, δίνει κουράγιο στην υποδομή και λειτουργεί. Προβολή είναι, διαφήμιση είναι. Παράγει κόσμο. Έτσι. Ο κόσμος που παράγεται σιγά σιγά προωθείται στην πρώτη ομάδα, είναι μια αλυσίδα. Είναι μια αλυσίδα, έχει σημασία. Και τώρα με τα social media και τα sites και όλα αυτά, παίρνει πολύ μεγαλύτερη προβολή σε σχέση με πριν κάποια χρόνια που λίγοι γραφικοί ασχολιόμασταν με αυτά. Έτσι. Τώρα βλέπεις ότι και κάποιος που δεν ήξερε ότι υπάρχει εφηβική ομάδα θα πει μπράβο Ηρακλάρα μου που πήρε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Θα έτσι, το πει. Ναι, ναι, ναι. Και για να σε τρολάρω θα πει και μπράβο στον Γιώργο τον Ασπουγαλή που πήρε χρυσό μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Αυστρίας, ο κολυβητής του Ηρακλή στα 16 του χρόνια. Θα το πει και αυτό. Αν δεν πει στον Γιώργο, σε ποιον θα πήρε, σε ποιον θα πει, σε μένα θα πει. Επειδή, αλλά, επειδή ξέρω ότι με την κολύβηση έχεις... Να περάσουμε έτσι, ναι, πάει το θέμα του μπάσκετ. Όχι. Να πω κάτι που εγώ ξύπνησα πάρα πολύ αργά. Εσύ μου λες ότι το λες συνέχεια στις εκπομπές, εγώ δεν σου είχα... Το λέω κάθε Παρασκευή εδώ και πολλές εβδομάδες, ναι. Ναι, ότι τα αγόρια μου αυτά του Ιβανοφίου, τα γλυκά μας τα αγόρια, έτσι που το πάνε με μαθηματική ακρίβεια... Πάνε για να ζευγαρώσουν με τον Απόλλωνα Πάτρας στα play-off. Από τη στιγμή που έχασαν από τον Απόλλωνα... Με 2-0, μπράβο, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να τους κερδίσει δύο παιχνίδια στην Πάτρα και ένα στο Ιβανόδιο, χωρίς να έχει δικαίωμα κανένα παιχνίδι να χάσει. Με το μειονέκτημα έδρας, βέβαια. Ναι, ο Ηρακλής, αυτός ο Ηρακλής που βλέπουμε τώρα μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή, σιγά σιγά Γιώργο μου, να μην γίνουμε μάντης κακών, αλλά επειδή θέλω να είμαστε τέτα τέτ με τον ομό ρεαλισμό, γιατί αυτός θα μας ωφελήσει, το να είμαστε στα σύννεφα δεν μας ωφελεί, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια, φιλαράκι μου καλό, σε μία ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια. Μα όταν ήρθε η εντός έδρας ήταν από τον Απόλλωνα Πάτρας, το ξενέρωμα ήταν τόσο μεγάλο για αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί έχεις 2-0 με τον Απόλλωνα και γιατί θα παίξεις μαζί του. Γι' αυτό και ήταν εκεί το ξενέρωμα. Πέρα κάτω στην κατάσταση του να παίξεις μαζί του, σε καταδίκασε η επόμενη ήττα από την Καστοριά. Ναι. Γιατί πιο πριν είχες το 2-0 εναντίον σου. Αλλά έχεις πλεονέκτημα έδρας. Αλλά είχες πλεονέκτημα γιατί ήσουν επάνω, ήσουν στη δεύτερη θέση, δεν θα ζευγάρωνες με τον Απόλλωνα Πατρών. Θα ζευγάρωνες με την Καστοριά, ας πούμε. Να πω και μια χαζομαρούλα αλλά τώρα. Αλλά χάνοντας και στην Καστοριά, έπεσε στην τρίτη θέση, οπότε πας να ζευγαρώσεις με τον Απόλλωνα Πατρών. Να σε κλείνει οι Ρέγκες και τα Γιάννενα. Να πω και μια χαζομαρούλα. Βέβαια, τώρα κάτσε, περίμενε. Ο Ηρακλής έχει ακόμα το πλεονέκτημα, αρέσει. Αφού είναι 40-39. Δεν καταλάβω, ο Ηρακλής. Με τον Απόλλωνα Πάτρας έχει το πλεονέκτημα έδρας, γιατί είναι από πάνω, είναι 40-39. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό, το ζευγάρωμα με ενδιαφέρει. Το ζευγάρωμα είναι 2-0, αυτές τις τρεις νίκες. Ναι. Τις τρεις νίκες. Τώρα για την έδρα μου μιλάς. Εγώ σου λέω τους κερδίζεις εδώ πέρα.
μπορείς να τους κερδίσεις τρεις φορές. Πρέπει να τους κερδίσεις μετά εκεί και ξανά εδώ. Και ξανά εδώ, ναι. Ναι, ναι. Έχει το πλεονέκτημα. Δεν λέω ότι είναι απίθανο. Λέω με βάση αυτά τα οποία μας έχει δείξει ο Ηρακλής μέχρι τώρα, που είναι ότι είναι περιορισμένο δυνατοτήτων. Αν ξαφνικά δω ότι ο Κακαρούδης είναι σταθερά έτσι, ότι ο Ουάσιγκτον βοηθάει ακόμα περισσότερο, μολονότι μας το έχει δείξει ξεκάθαρα ότι δεν είναι ο σκόρερ μακρινών αποστάσεων που θέλαμε για να ανακουφιστεί η ομάδα. Ανέβει ο Γκαγκαλούδης, ανέβουν ο Χαριτόπουλος είναι σταθερά ανεβασμένος, ο Αθανασούλας ανέβει κι άλλο και ξαφνικά δηλαδή η ομάδα, πώς έλεγε εκείνος ο φίλος μας ο γραφικός που έκανε αθλητικό ρεπορτάζ, αγγίζει την τελειότητα. Αν η ομάδα ξαφνικά αρχίζει να αγγίζει την τελειότητα, ναι, τότε μπορεί να το κερδίσει και 4-0 στα play-off των Απόλλωνα Πάτρας. Ναι. Πώς το πιστεύουμε αυτό? Γι' αυτό σου λέω. Μόνο που μπορεί να γίνει, χαζομαρούλα θα πω τώρα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει κιόλας, δεν τα έχω βάλει κάτω τα μαθηματικά, είναι να τερματίσει ο Ηρακλής πέμπτος και να παίξει με το χολαργό στο 1-1. Ή αν έχει κερδίσει το χολαργό, θα μου πεις αν έχει κερδίσει το χολαργό δεν θα τερματίσει πέμπτος. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Ναι. Είναι σαν αυτά που έλεγε ο Κούγιας, ότι ο ΠΑΟΚ έστησε τα παιχνίδια υπέρ του Ηρακλή και μετά ψήφισε εναντίον του Ηρακλή στην ψηφοφορία. Όχι, δεν γίνεται ή το ένα γίνεται ή το άλλο, αγόρι μου. Ναι. Φοβερά πράγματα. Πρέπει να χάσει όλα τα παιχνίδια, δεν ξέρω αν προλαβαίνει, να χάσει όλα τα παιχνίδια για να τερματίσει πέμπτος. Λέει ο Δημήτρης ένα άλλο του μήνυμα, αν τους κερδίσεις δύο φορές, θα τους κερδίσεις τρεις. Θέλει να πει ότι αν φτάσει στο σημείο να κάνεις 2-2. Ναι, αν πάρεις την νίκη μέσα στην Πάτρα, μετά θα έρθουν εδώ καλώς τα παιδιά. Θα το κάνεις γιάγμα μετά το παιχνίδι, θα το κάνεις αν και φέτος, και θα το πάρεις. Φέτος ναι, το Ιβανόφιο σε σχέση με πέρυσι δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Όχι, καθόλου. Γιατί έχασες και από τη Λευκάδα, καλά το Περιστέρι okay, έχασες και από την Πάτρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πω και κάτι άλλο, Γιώργο, το καταλαβαίνεις και εσύ τώρα αυτό που θα πούμε, θα συνεννοηθούμε. Ναι. Και ο κόσμος δεν είναι τόσο ζεστός φέτος όσο πέρσι. Όσο πάει κουράζεται, επέρχεται η λεγόμενη κόποση. Πηγαίνει στα μάτια, δηλαδή και με το ελληνικό είναι κλεισμένο. Στα προηγούμενα σε πήγαινε. Σε κανένα παιχνίδι, ενώ περιμέναμε ας πούμε με το Περιστέρι, πριν καταλάβουμε δηλαδή ότι το Περιστέρι απέχει έτη φωτός από μας αγωνιστική ποιότητα. Ενώ περιμέναμε με το Περιστέρι, περιμέναμε με την Πάτρα να γίνει ό,τι έγινε πέρσι με τον Πανιόνιο, που είναι σημείο αναφοράς γιατί θύμισε Ιβανόφιο παλαιών ετών, εποχής Έγκραμ ας πούμε θύμισε Ιβανόφιο, δεν έγινε φέτος αυτό στο Ιβανόφιο. Υπάρχει ένα ξενέρωμα αυτό μεγάλο. Αυτό που λέμε ψιλογεμάτο, αλλά δεν ήταν το φίσκα. Υπάρχει το σκάρ, δηλαδή. Ξενέρωμα μεγάλο. Φέτος το πρώτο ξενέρωμα και ήταν... Είναι άλλη μια χρονιά που ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει. Ξέρεις ποιο ήταν το πρώτο ξενέρωμα για τον κόσμο? Ότι βρέθηκε πάλι ομάδα που έκανε κάτι καλύτερο από τον Ηρακλή και βγήκε αέρα. Πολύ ωραία το λες, φίλε. Το ότι πρώτο ξενέρωμα ακόμη, αυτό. Για μια ακόμη φορά ομάδα... Και πότε ρε φίλε, εντάξει, με το καλημέρα το έδειξε. Μεγάλο μπάτζετ, είχες το έκτο μπάτζετ όπως έλεγε συνέχεια. Ναι. Μα γιατί μας το, πώς εσύ έλεγες με τον Καγιούλη ότι σου κουνούσε τα χαρτιά. Ο Αλεξανδρής. Έτσι μας κουνούσε μπροστά μας ο Βαγγέλης Αλεξανδρής συνέχεια το ότι είμαστε το έκτο μπάτζετ. Δεν το κουνούσε συνέχεια πέρσι. Ναι, βέβαια. Ναι, φέτος δεν μπορούσε να το κουνήσει αυτό το πράγμα. Γιατί διπλασιάστηκε. Ναι, γιατί το μπάτζετ διπλασιάστηκε και είχαμε ένα μπάτζετ σχεδόν εφάμιλο με το Περιστέρι. Ελαφρώς μας περνούσε το Περιστέρι σε μπάτζετ και με αυτό το ελαφρώς μας περνούσε έφτασε να κάνει μια βαρύτατα, σε αντίθεση με το ελαφρώς δηλαδή, βαρύτατα καλύτερη ομάδα που να είναι αέρας. Γιατί έκανε καλύτερες επιλογές. Η Νατάσα λέει είναι πολύ υποθετικό, αλλά αν μπορώ να σε ρωτήσω, θέλει τη γνώμη σου, για το τι θα έλεγες για τον Κακιούση. Εντάξει, όντως είναι πολύ επιθετικό, όχι επιθετικό, υποθετικό. Είναι πολύ υποθετικό, η επιλογή ήταν ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης. Ο Λευτέρης Κακιούσης που να πω ότι φέτος όλη τη χρονιά ήταν συμβουλάτορας, τεχνικός σύμβουλος, δεν ξέρω πώς να το πω, στον ναι. Πάγκο του Ηρακλής, στο γυναικείο μπάσκετ που ανέβηκε Α1. Ναι, τι να πω, δεν το ξέρω. Πρόσθεσα ως πληροφορία. Αυτά στην πράξη φαίνονταν και η αλήθεια είναι ότι τώρα στο τέλος της χρονιάς με τις επιλογές να έχουν γίνει, νομίζω ότι πιο πολλοί επιλογές αυτής της ομάδας για ένα ρόστερ που ήταν φαινομενικά πολύ καλό, αλλά που παίζει πολύ κάτω από τις δυνατότητές του, ήταν επιλογές του Βαγγέλη Αλεξανδρία και της διοίκησης. Τώρα, λίγο δύσκολο
να το συμμαζέψει το πράγμα. Δηλαδή σε αυτό το ρόστερ που δημιουργήθηκε, η μεγαλύτερη διαφωνία που μπορεί να εκφράσει κανείς που έχει παρακολουθήσει την ομάδα δεν είναι τόσο στα πρόσωπα που επιλέγησαν, στα 10-11 πρόσωπα που επιλέγησαν, όσο ως προς τον ξένο. Δηλαδή αυτή η σκέψη που εκφράστηκε, που θεμελιώθηκε στα μέσα της χρονιάς, ότι δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ έναν πολύ ψηλό σέντερ για να δαπανίσουμε εκεί τη θέση του σέντερ. Ναι. Θα πάρουμε ένα Γεωργάκι και μαζί με τον Χαριτόπουλο θα μας βγάλουν τη χρονιά. Ναι. Παράλληλα με την ύπαρξη και του Αγγελακόπουλου που μπορεί να παίξει σαν ψευτοπεντάρι στην Α2 όσο χρειαστεί. Από εκεί και πέρα να πάρουμε ένα σκόρερ. Αλλά και όταν μας ήρθε, Γιώργο μου, η θεία επιφύτηση και το κάναμε αυτό πάρα πολύ αργά, πήραμε έναν παίκτη σε αυτή τη θέση που χρειαζόμασταν, αλλά που όμως το παιδί ποτέ δεν είχε συστηθεί στο παγκόσμιο μπάσκετ ως σκόρερ, έτσι, ως κλασικό σκόρερ. Και μάλιστα, έστω και αν μπορεί να βοηθήσει στο σκοράρισμα, που το κάνει σε κάθε παιχνίδι, από τότε που ήρθε το παιδί κινείται γύρω στους 15-16 πόντους, δεν είναι άσχημο σκοράρισμα. Ναι. Αλλά επειδή ο Ηρακλής δυστυχώς, έτσι όπως είναι φέτος, ήθελε αυτό το μπακαλίστικο, το παλιό, το παλιοκαιρίστικο του κλειστού του Sporting, του κλειστού του Mets με το Παγκράτη, εκείνης της εποχής στο μπάσκετ, ότι ο καθένας ήθελε ένα Mitchell Wiggins, έναν Steven Burt, έναν David Engram που να σκοράρει αφιδώς, έναν Blackwell όπως είχε ο Ολυμπιακός τα παλιά χρόνια, έναν Κάρι Σκάρι, ας πούμε, που είχε ο Ολυμπιακός, είχε φέρει από το NBA σε μεγάλη ηλικία. Ναι, χορταίνω να σ' ακούω να λες ονόματα. Ναι, ήθελε έναν παίκτη ο οποίος να βάζει τις 30's του, τις 40's του και να είναι καλός σου τέρμα μακρινών αποστάσεων. Και ανταυτού καταλήξαμε στη λύση του Washington, ο οποίος είναι ένας playmaker που τον βάζουμε να παίξει δύο, την έχει και τη θέση δύο, αλλά που ούτε ο κλασικός σκόρερ είναι, που θα σου πάρει όλες τις επιθέσεις, ούτε ο σκόρερ μακρινών αποστάσεων που έχει ανάγκη η ομάδα για να ανακουφίζεται και να σπάει τις αντίπαλες ζώνες. Ναι. Έτσι. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης λέει ότι πληρώνεις για δεύτερη φορά τα λάθη του καλοκαιριού. Δεν είναι ο γνωστός Βαγγέλης, γιατί το γνωστό Βαγγέλη τον βλέπω εδώ στον πάγκο της ομάδας. Έτσι. Ο γνωστός είναι. Ο γνωστός είναι. Hands free έχει, τι ξέρω εγώ, μας ακούει. Δεν σ' ακούω φίλε. Μας ακούει μάλλον. Α, γιατί πριν από λίγο στην παρουσίαση άκουσα το όνομά του. Πόσο είναι. Όταν φύγουν οι διαφημίσεις, επειδή σου μιλάω και δεν παρακολουθώ, είναι κατά την μπροστά, έχει προβάδισμα Μαντουλίδη. Βραχίας ή και μεγαλύτερη στις βραχίες κεφαλής, ο Μαντουλίδης συνεχώς. 52-48. Κοντά είναι. 6 λεπτά κοντά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Γυρίζει. 54-48 μπροστά ο Μαντουλίδης. Τι είπα, γυρίζει, έβαλες καλά. Ναι, ναι, η Νατάσα συμπληρώνει ότι πάντως ο Ουάσιγκτον έχει αδυνατήσει εντυπωσιακά. Ναι, okay. Ναι, ναι, το παιδί δεν κοροϊδεύει. Και όχι μόνο αυτό, βοηθάει, παιδιά. Μακάρι και οι υπόλοιποι παικταράδες επιθετικοί που έχουμε σε κάθε παιχνίδι σταθερά να βάζουν 15-16 πόντους. Απλώς θέλαμε κάτι παραπάνω από ξένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Θέλαμε έναν παίκτη να πες γράφει, μου, να γράφει. Πες μου να σε κεράσω αρχικά ένα εσπρέσο βέντο από το καφεμάγαζο. Ναι, και Κολομβιανό. Ό,τι θέλεις, ναι. Ναι, να είναι Κολομβιανό. Κολομβία, εντάξει. Ναι, Κολομβία, διότι να θυμίζει λίγο και τη Super League. Μπράβο, ναι. Θέλεις και ένα τσαγάκι έτσι με βότανα μαολί. Αυτό για πρωινό ρόφημα είναι ό,τι πρέπει, φίλε. Έτσι, για το λεμουδάκι λίγο. Και μπορώ πως δεν το πρότεινες. Έτσι το προτείνω τώρα, καφεμάγαζος. Το προτείνω το καφεμάγαζο. Ναι, ναι, ναι. Ρίξε κάτι για κλείσιμο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Τίποτα. 5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 54-48, Μαντουλίδης Ηρακλής. Αυτό θα ρίξεις για κλείσιμο. Στο μικρό τελικό του Final Four εμφύβουν, έτσι. Εντάξει. Κάτι άλλο. Τίποτα, φίλε. Να ευχηθούμε όλη αυτή την περίοδο, η περίοδος της προετοιμασίας για την ποδοσφαιρική και την βολεϊκή ομάδα να πάει καλά, γιατί μπαίνουν σε μια περίοδο προετοιμασίας, έτσι. Η βολεϊκή ομάδα είναι ήδη σε περίοδο προετοιμασίας, τώρα μπαίνει σε λίγο καιρό. Μετά την Κυριακή και η ποδοσφαιρική ομάδα. Να πάνε όλα καλά, να μπουν καλά στις υποχρεώσεις στα play-offs. Η μπασκετική ομάδα, ο Θεός να τη φωτίσει, όσο το δυνατόν καλύτερα να πάει. Στη Λευκάδα δεν πάει τώρα. Το ζευγάρωμα που θα κάνει στο τέλος να είναι προς όφελός της. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Άντε να δούμε. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ, Χαριλάη μου. Θα τα πούμε.
Αυτό, αυτό και να μην τσιμπάμε γενικά από την Κολοβία και την Κλίκα και την Παρεούλα. Και αν τσιμπάμε, ας το κάνουμε μια μέρα και τελείωσε. Αυτό. Ναι, 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 ναι. Να είσαι καλά. Γενικά. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αυτά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που με πήρες. Να με μιλάς στον Ενικό και το τηλέφωνο μου είναι πάντα ανοιχτό. Και εγώ χαίρομαι. Και εγώ. Κάτσε, τι σημείωσα σήμερα τώρα. Πω, πω, ούτε θυμάμαι. Είναι το εύθετος και το επίπλαστος. Εύθετος και επίπλαστος, ναι. Εντάξει. Τα δύο επίθετα. Ωραία, το κράτησα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Θα ανοίξω τώρα, θα πάρω το phone banking να δω πώς πάει ο λογαριασμός μου στην Ελβετία. Ναι, 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 ναι. Στείλε, στείλε τίποτα. Γιατί αυτά, αυτά δεν τα δίνουμε τζάμπα, φίλε. Στείλε αυτά τίποτα, στείλε, στείλε τίποτα, στείλε τίποτα. Φύγε, φύγε να φύγω. Άλλη, γεια. Γεια, γεια, γεια. Βασίλη μου, να φύγουμε όλοι μαζί. Εγώ δηλαδή. Μαζί με τον Χαρίλα. Ευχαριστούμε το Καφέ Μάγαζο για ακόμη μια φορά που ήταν κοντά μας. Δίνουμε σκυτάλη σε Νίκο Μοσχοβίτη στα Μάτι Μουρελή στην εκπομπή Basket City στα μπασκετόπεδά μας εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Πρώτο Θεός, αύριο συντονιζόμαστε εκ νέου. Δίνουμε το ραντεβού μας για την καθιερωμένη ώρα για μπλε 7 με 8. Να είστε καλά. Πρώτον 21, αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η σοκολάτα είναι αδυναμία. Η σοκολάτα είναι. Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 27 του μηνός, 27 Μαρτίου 2018, ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, παρέα θα πάμε μέχρι τις 8, σε πολύ λίγο στην παρέα μας ο φίλος μου ο Χαρίλαος Χαρίτων, που μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν βοήθησε η επικαιρότητα, είχαμε αρκετά γεγονότα, οπότε σήμερα θα έχουμε χρόνο να τα πούμε αρκετά με τον φίλο μου τον Χαρίλαο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Καβαδίας, στην παρέα μας όλοι εσείς φυσικά και ο κόσμος του Ηρακλή, τα χαιρετίσματά μας σε όλους, Ελλάδα, Ευρώπη, παντού, σε όλο τον πλανήτη που μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, μέσω του e-radio. Θυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας FM και νότο μήνυμα.